Και καλέσαμε και τους υπόλοιπους εργαζόμενους να φωνάξουν για τα αιτήματα για ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας είναι υποστελεχωμένο με ένα ή δύο γιατρούς σε μια σειρά τμήματα, όπως η νευρολογική μονάδα, η ογκολογική κλινική, το ακτινολογικό καταραίει, η παιδιατρική, και η παιδιατρική με δύο γιατρούς έχει καταρρεύσει που έχει αναλάβει και τον εμβολιασμό. Τμήμα επιγόντων περιστατικών και ΜΕΘ είναι υποστελεχωμένες, αντιμετωπίζοντας από διαφορετικό, είτε ως πρώτος είτε ως τελευταία δύναμη ενάντια στην πανδημία, αλλά είναι υποστελεχωμένες και οι δύο με, με τη σημασία που έχουν και τα δύο τμήματα. Ο προϋπολογισμός έχει καταρρεύσει γιατί έχουν μειωθεί τα κονδύλια διαχρονικά τα τελευταία χρόνια και το βλέπουμε και στην πόλη μας, στο νοσοκομείο μας, όπου τελειώνουν συνέχεια υλικά που δεν μπορούν να αναπληρωθούν.